Με νέα πρόσωπα αναμένεται να βρει την ομάδα γυναικών του ΠΑΣ Γιάννενα η επιστροφή στην ενεργό δράση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος σε 20 ημέρες, όπως προανήγγειλε στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Νίκος Δουβίτσας. Η ομάδα του ΠΑΣ γνώρισε την τρίτη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών με μια ανεξήγητα κακή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ιδιαίτερα προβληματισμένος, ο Νίκος Δουβίτσας όχι για την ήττα που άλλωστε θεωρείται αναμενόμενη από τον πρωταθλητή, αλλά για την έλλειψη συγκέντρωσης και πάθους. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να πάρει μία ακόμη ξένη παίκτρια, όμως ο κύριος Δουβίτσας είπε πως υπάρχει δυνατότητα και για άλλες δύο αλλαγές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζεται ακόμη και η αντικατάσταση της Μακέι αλλά και της Σλιμ. Εμένα αυτό, ας πούμε, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως μια ομάδα που έχει γυρίσει Παρασκευή μέσα, βράδυ 10-10.30 στα σπίτια του από Τουρκία έρχεται στα Γιάννενα μετά από ταξίδι και έχει περισσότερο ενέργεια από εμάς. Οπότε δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή είμαστε αγύμναστοι, που αυτό σας το λέω 100% δεν υπάρχει, ή δεν έχουμε πάθος, δεν παίζουμε με δύναμη, δεν παίζουμε με πάθος, να βγάλουμε αυτό που λέμε το τσαγανό. Αυτό... Εντάξει, αυτό δεν είναι και ο παίχτης, κάθε παίχτης πόσο το έχει. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα κακό ξεκίνημα, για να πάμε στα αγωνιστικά πιο πολύ τώρα. Έχουμε ένα κακό ξεκίνημα, έχουμε 0-3. Εγώ προσωπικά, εμένα προσωπικά, σαφέστατα και με ενοχλεί, θα ήθελα να κερδίσω μέσα στη Δάφνη, γιατί τα δύο παιχνίδια που έχουμε χάσει είναι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τον πρωταθλητή και τον δευτεραθλητή. Δεν μπορούμε να τις χτυπήσουμε αυτές τις ομάδες. Πρέπει να τις χτυπήσουμε βάσει ρόστερ και εμπειρίας παιχτριών. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί, να μην κάνουμε λάθη, να είμαστε πολύ εύστοχοι και οι άλλοι να μην είναι τόσο καλοί. Από εκεί και πέρα, έχουμε 20 μέρες διακοπή. Δεν πρέπει να μας πάρει από κάτω. Εμένα προσωπικά δεν με παίρνει από κάτω σε καμία περίπτωση. Ξέρω και την ομάδα μου, ξέρω και τις παίχτριές μου. Αν όμως οι παίχτριές μου δεν προσπαθήσουν περισσότερο και αν δεν καταλάβουν ότι δεν πέφτει κανείς, το ξέρουμε αυτό. Όμως αυτό δεν αρκεί στην ομάδα μας. Δεν αρκεί στον ΠΑΣ Γιάννενα, στο όνομα του ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν αρκεί σε μένα προσωπικά. Τώρα, αν αυτές προσωπικά δεν τους πειράζει, αν θα χάσουν ή αν θα βγουν 8ο ένατες, δεν πειράζει. Υπάρχουν και ακόμα μπορούμε να πάρουμε άλλη μια ξένη και μπορούμε να αλλάξουμε και δύο ξένες ακόμα. Σίγουρα 100% μέσα στο 20ήμερο κάτι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα γίνει, θα γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, το μπάσκετ είναι πολύ απλό. Προσπαθείς, αμείβεσαι. Δεν προσπαθείς, δεν αμείβεσαι. Εν τέλει, κρατάτε κάτι από το σημερινό παιχνίδι? Σίγουρα όταν χάνεις, προσπαθείς να μην κρατήσεις πολλά πράγματα. Γιατί είναι ήττα. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που κρατάω, και ήταν μεγάλο μου λάθος, γιατί εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να αναγνωρίζω τα λάθη και να το λέω και δημόσια, με εξέπληξε η συμμετοχή της Αγγελίνα Χριστάκη. Είναι μια παίχτρια η οποία εγώ της έχω εμπιστοσύνη, αλλά όταν έχεις μια Αμερικανίδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια είναι μέσα στη σκόρε του πρωταθλήματος, όπως είναι η Μακέι, είναι μέσα στις πρώτες assist player, σαφέστατα θα δώσει χρόνο παραπάνω στην Αμερικανίδα. Οπότε με τη σημερινή εμφάνιση η Αγγελίνα μου λέει ότι εγώ είμαι εδώ και κακώς δεν με χρησιμοποίησες μέσα στη Δάφνη. Επομένως αυτό το κρατάω, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Κρατάω την συμμετοχή της Αγγελίνας Χριστάκη και της οφείλω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη για τη μη συμμετοχή της μέσα στη Δάφνη. Η Ελένη Καπογιάννη από την πλευρά της είπε ότι παρά τη μεγάλη κόπωση των αθλητριών της, η ομάδα είχε τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Δεν ήταν πιο δύσκολο από ό,τι φάνηκε. Απλά στο τέλος και λίγο με τη ζώνη εγκλωβιστήκαμε και εμείς έχουμε να διαχειριστούμε μια τεράστια κούραση. Ερχόμαστε από πολύ ωραίο ταξίδι, πολλά ταξίδια. Ζητήσαμε να αναβληθεί το παιχνίδι, δεν συμφώνησε ο Σύλλογος των Ιωαννίνων. Παρ' όλα αυτά εμείς παρουσιαστήκαμε πάρα πολύ σοβαροί και στο αμυντικό μας πλάνο και στο επιθετικό μας πλάνο. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε να διαχειριστούμε και την κούραση και τα φάουλ. Θεωρώ ότι κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Σίγουρα γίνεται καλύτερο γιατί με τον κανονισμό που επιτρέπει τις τέσσερις ξένες όλες οι ομάδες παρουσιάζονται ανταγωνιστικές. Μετά έχει να κάνει το βάθος που έχει κάθε ομάδα, τις υποχρεώσεις που έχει κάθε ομάδα. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι 9 οι ομάδες, δεν είναι καλό για το γυναικείο μπάσκετ να είναι 9 οι ομάδες, πρέπει να είναι 12 οι ομάδες, αλλά έστω και έτσι θεωρώ ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό.
Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 13-28 με εκπληκτική ευστοχή από μέση και μακρινή απόσταση με τις Reed και Smith αντίστοιχα να κάνουν πάρτι στη ρακέτα. Ίδιο παρέμεινε το σκηνικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, παρότι προσωρινά ο ΠΑΣ μείωσε σε 24-35 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο με 37-52. Σταδιακά η απόδοση του ΠΑΣ άρχισε να ανεβαίνει. Στο τρίτο δεκάλεπτο με τη διαφορά να πέφτει στους 9 πόντους, αλλά να λύγει με 56-68. Παρά την αποβολή της Μακέι, αλλά και το ότι η Σλιμ αγωνιζόταν με 4 φάουλ από την αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και η διαφορά μειώθηκε από τους 17 στους 4 πόντους, 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οι αθλήτριες του πρωταθλητή όμως εκμεταλλεύτηκαν την εμπειρία τους, την έξυπνη διαχείριση στα κρίσιμα σημεία αλλά και τα πολλά λάθη των γηπεδούχων και έφτασαν στη νίκη με 82-89.